Στην Εθνική Ασφαλιστική δίνουμε μεγάλη έμφαση στον άνθρωπο, άνθρωπο επιχειρηματία, ασφαλισμένο, εργαζόμενο. Είναι γνωστό ότι η Εθνική Ασφαλιστική έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες όσον αφορά την κοινωνία, την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Στα πλαίσια αυτά, ένας από τους βασικούς τομείς στον οποίο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και προωθούμε είναι ο χώρος της τέχνης. Στη λογική αυτή, λοιπόν, η διοίκησή μας αποφάσισε φέτος να δείξει και άλλη μια πτυχή των ταλέντων των εργαζομένων μας και αυτό που έχει να κάνει, το ταλέντο που έχει να κάνει με την τέχνη. Αποφάσισε λοιπόν η διοίκηση φέτος την ενέργεια αυτή να την παρουσιάσει στα κεντρικά της γραφεία, στον χώρο των κεντρικών γραφείων, να την εκθέσει εδώ. Κύριο και κεντρικό μας μήνυμα από αυτήν εδώ την ενέργεια είναι ότι η τέχνη και το ταλέντο σε όλες τις εκφάνσεις αποτελεί βασικό κομμάτι της κουλτούρας της επιχείρησής μας. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο συνέστημα το να ξέρεις ότι περιτριγυρίζεσαι από τόσο κόσμο με ταλέντο και φαντασία και καλλιτεχνικές ανησυχίες φυσικά. Βλέπουμε τα έργα πίσω μας άλλωστε. Γιατί κακά τα ψέματα, πέρα από τον εργασιακό μας βίο, τις εργασιακές μας επιτυχίες και την πορεία μας, αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι και οι επιλογές και οι δραστηριότητες μας και εκτός του χώρου εργασίας. Η Εθνική Ασφαλιστική το επικροτεί αυτό. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται μια τέτοια έκθεση με έργα των υπαλλήλων της εταιρείας και είναι πραγματικά υπέροχο αυτό που μας συμβαίνει, γιατί είναι σαν να ξανασυστηνόμαστε με τους συναδέλφους μας. Γνωρίζουμε από την αρχή κάποια ενδιαφέροντα που μπορεί να έχει ο καθένας, ερχόμαστε πιο κοντά, ανταλλάσσουμε ιδέες πάνω σε αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, πέρα από τον χρόνο μας, τα χόμπι μας γεμίζουν κυρίως την ψυχή μας. Αν και ζωγράφιζα από πολύ πολύ μικρή, τώρα μετά τις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις κατάφερα να παρακολουθήσω κάποια μαθήματα σε κάποια εργαστήρια και να προσπαθήσω να αποτυπώσω σχέδια και εικόνες που μου αρέσουν. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη η πρωτοβουλία της Εθνικής Ασφαλιστικής να δημιουργήσει αυτή την μικρή έκθεση πρώτα στο χώρο τέχνης, στο ΑΡΤ και στη συνέχεια εδώ στο κεντρικό κτίριο. Ευχαριστούμε πολύ την Εθνική Ασφαλιστική για την ευκαιρία που μας έδωσε να μοιραστούμε τα έργα μας και ίσως το ταλέντο μας με τους συναδέλφους, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Ελπίζουμε σε επόμενες ανάλογες ενέργειες δράσης. Ακριβώς, χρειαζόμαστε ένα τρόπο διαφυγής και αυτό είναι η τέχνη για μένα προσωπικά. Με γεμίζει, μου αρέσει, ασχολούμαι τον ελεύθερο μου χρόνο, ζωγραφίζω, κάνω διάφορα, κάνω γεωγραφία, κάνω ψηφιδωτό, μου αρέσει να ασχολούμαι με διάφορα πράγματα. Σήμερα εδώ μας έχετε φέρει ένα από τα έργα σας, το οποίο θα ήταν απίθανο να μην το αναγνωρίσουμε το πού είναι. Όμως... Είναι το διάσημο ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης. Εγώ ήθελα να δώσω μια άλλη νότα. Μέσα από τα χρώματα που έχω επιλέξει, που είναι αρκετά έντονα, είναι μια μεικτή τεχνική σε καμβά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία να αναγνωριστεί το καλλιτεχνικό μας ταλέντο μέσα στην εταιρεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που βοήθησαν σε αυτό. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αγγελινά Γεωργία, γιατί χωρίς αυτήν κάτι τέτοιο δεν θα είχε γίνει εφικτό. Όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν και εργάστηκαν σκληρά για αυτό το έργο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Έχω ασχοληθεί με διάφορα είδη τέχνης στο παρελθόν και μία από τις απόπειρες μου έκφρασης αυτής της δημιουργικότητας ήταν και η ενασχόλησή μου με το ψηφιδωτό. Είναι αποτέλεσμα μεγάλης υπομονής, μεγάλης προσπάθειας. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό που μου δόθηκε ευκαιρία να το εκθέσω. Υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο της Εθνικής Ασφαλιστικής, γιατί η Εθνική Ασφαλιστική είναι η άνθρωπή της. Οι άνθρωποι της λοιπόν είναι άνθρωποι που έχουν και άλλα ενδιαφέροντα και πολύ χαιρόμαστε που αυτή η έκθεση μας έδωσε τη δυνατότητα να το δείξουμε αυτό. Είναι φανερό ότι ο κάθε εργαζόμενος και ο κάθε άνθρωπος είναι πολυδιάστατος. Δεν έχει λοιπόν μόνο διάστατη υπόσταση, δεν είναι δηλαδή μόνο να εκδίδει ένα συμβόλαιο, μια πρόσθετη πράξη ή να κάνει ένα διακανονισμό. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ευαισθησίες, έχει ποιότητα, που πολλές φορές σε αντίξωες συνθήκες τα καλλιεργεί όλα αυτά και βγάζει ένα αποτέλεσμα που είτε είναι καλλιτεχνικά αξιόλογο, είτε δεν είναι, δηλαδή είναι αυτό που λέμε naïf πρωτόλιο, δεν έχει καμία σημασία. Η ουσία είναι ότι έχει διάθεση να εκφραστεί σε εποχές δύσκολες που η έκφραση περιορίζεται στο ελάχιστο. Τι βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ πέρα, πού είναι καταρχάς αυτά τα όμορφα τοπία? Ναι, αυτά έχουν να κάνουν με την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Η καταγωγή μου είναι από την Καλαμάτα και του πατέρα μου είναι από τη Μάνη. Λοιπόν, αφορούν βάρκες οι οποίες είναι αραγμένες στο λιμάνι της Καλαμάτας, βάρκες εδώ που έρχονται μετά από το ψάρεμα
Εδώ είναι ένα ναυάγιο που υπάρχει εδώ και χρόνια, είναι το ναυάγιο Δημήτριος στο Γήθιο. Και αυτό είναι, όταν είχα πάει πριν από χρόνια στο Άγιον Όρος, είναι βάρκα στην Ουρανούπολη, είναι ένα συμβολικό κομμάτι αυτό. Έχει μια βάρκα η οποία μένει και μια η οποία ήδη έχει ξεκινήσει και φεύγει, πάει. Και ίσως με εκφράζει αυτή την περίοδο που και εγώ σιγά σιγά θα αποχωρήσω από την εταιρεία. Ποιες είναι οι αναμνήσεις από την ασφαλιστική εταιρεία? Μόνο θετικά έχω να πω. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η μοναδική μεγάλη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία. Πρέπει να παραμείνει ελληνική. Έχει ίσως το πιο αξιόλογο εργατικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό. Πριν έρθω εδώ, έχω περάσει από 4 άλλες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες και μάλιστα σε ανώτατα κλιμάκια. Αυτό που συνάντησα σε αυτή την εταιρεία είναι μοναδικό και είναι μια υποχρέωση πια όλων των Ελλήνων να αγωνιστούν προκειμένου αυτή η εταιρεία να μείνει σε ελληνικά χέρια. Βλέπετε έργα τα οποία είναι έργα ζωγραφικής, φωτογραφίας, γλυπτικής από συναδέλφους οι οποίοι παρόλο ότι έχουν την καθημερινή τους δουλειά έχουν την ευαισθησία να ασχοληθούν και με θέματα κουλτούρας. Η Εθνική Ασφαλιστική έχει μεταλαμπαδεύσει και μία την εταιρική κουλτούρα που έχει ευαισθησία στον άνθρωπο και στους υπαλλήλους της. Και η έκθεση αυτή, η οποία είναι έκθεση έργων που έχουν φιλοτεχνήσει υπάλληλοι της Εθνικής Ασφαλιστικής, είναι ένα παράδειγμα αυτής της κουλτούρας. Εσείς τι μας δείχνετε, τι φέρατε? Εγώ ασχολούμαι πολλά χρόνια με τη φωτογραφία και έχω φέρει 3 φωτογραφίες μου, αυτές εδώ συγκεκριμένα, οι οποίες έχουν σαν θέμα κυρίως και το θέμα του Μαρίν, το οποίο είναι και το αντικείμενό μου στις ασφαλίσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τελικά καταφέραμε να οργανώσουμε αυτή την έκθεση τόσο στη ΣΤΟΑΡΤ, η οποία ήταν για ένα διάστημα ενός μήνα, αλλά και η μεταφορά της εδώ πέρα, γιατί για μένα έχει συμβολικό χαρακτήρα το να δείξουμε ότι πρώτον πώς εκτιμούμε τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της Εθνικής Ασφαλιστικής και δεύτερον μια αναγνώριση, γιατί ξέρετε πολλές φορές μέσα σε ένα χώρο εργασίας οι άνθρωποι γίνονται μονοδιάστατοι. Βλέπουμε μόνο αυτό που έχει σχέση με την εργασία. Από πίσω ξέρουμε ότι οι άνθρωποι έχουν και άλλα ταλέντα. Και αυτές οι υπόλοιπες διαστάσεις βγαίνουν όταν συζητάς με τους ανθρώπους ή όταν τους δίνεις την ευκαιρία να εκθέσουν κάτι από αυτό το οποίο κάνεις στον ελεύθερο χρόνο. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επιτέλους καταφέραμε να κάνουμε αυτή την έκθεση των ανθρώπων της Εθνικής Ασφαλιστικής και πιστεύω και ελπίζω μάλλον να έχουμε και συνέχεια σε αυτό το πράγμα κάθε χρόνο να μπορούμε να οργανώνουμε κάτι αντίστοιχο.